Με την απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης του μνημονίου, προληπτικής γραμμής στήριξης. Βέβαια, για πρώτη φορά ήταν λίγο επιβλακτικός. Είπε ότι δεν θα ανοίξουν και οι πύλες του παραδείσου, αλλά εκφράστηκαν αρκετές αντιρρήσεις, όχι αντιρρήσεις, ενστάσεις, από τη στιγμή που έχουμε ένα πλεόνασμα μαμούθ 4,2% να εφαρμόσουμε δυστυχώς αυτό που έχει ψηφιστεί, την μείωση των συντάξεων δια του επαναπολογισμού από 1η-1η του 2019 και η μείωση του αφορολογήτου. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιο υπερπλεόνασμα, γιατί να προχωρήσεις σε παραπέρα ταλαιπωρία και μείωση του ελληνικού λαού? Είσαστε υπέρ αυτής της άποψης? Είσαστε σε αυτούς που διατυπώσαν ένα τέτοιο αίτημα? Κοιτάξτε, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, είπε ότι το πλεόνασμα σου δίνει δημοσιονομικό χώρο, σου δίνει διαπραγματευτική ισχύ με τους εταίρους, μια πολιτική διαπραγμάτευση είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και αναγνώρισε βεβαίως ότι είναι και εφεσιακό, όλοι το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Από το 2011 οι δανειστές επιβάλλουν πλεονάσματα στη χώρα για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν χορηγήσει και υπενθυμίζω ότι το 2014 την Άνοιξη είχε συμφωνήσει η Ελλάδα με τους δανειστές πλεονάσματα της τάξης του 5-6% ετησίως μέχρι το 2024-22. Δηλαδή έτσι είναι ακριβώς. Όμως το 18. Μέχρι το 18. Να ανατρέξετε στο... Όχι, εγώ έχω ανατρέξει. Με συγχωρείτε, μην με διακόπτετε, δύο λεπτά. Υπάρχουν στο site του IMF, υπάρχουν και στο site του Υπουργείου Οικονομικών οι συμφωνίες της Άνοιξης του 2014. Εάν δεν επιτευχθούν... Με συγχωρείτε, μην μπορείτε να με διακόπτετε. Ο κύριος Παπαδάκης με ρώτησε. Παρακαλώ. Δύο λεπτά. Λοιπόν, ουδής είπε ποτέ ότι η επίτευξη μεγάλων πλεονασμάτων είναι προς... είναι αναπτυξιακά. Προκαλούν μια ύφεση στο βαθμό που απορροφούν ρευστότητα από την αγορά και την πραγματική οικονομία. Από την άλλη μεριά, όταν βρίσκεσαι σε μια διαπραγμάτευση, μια διαλκυνστίδα με τους δανειστές και συμφωνείς ορισμένα πράγματα, πρέπει να τα τηρήσεις και πρέπει με αυτά να φτιάξεις τα νέα σου διαπραγματευτικά όπλα και να φτιάξεις και τον δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για να αλλάξεις πολιτική. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, κύριε Ξηδάκη, ο ελληνικός λαός. Αυτό που λέτε. Φυσικά. Αυτή τη λογική δεν μπορεί να την αντιληφθεί και δεν μπορεί να δεχτεί ότι από τη μία πλευρά ένα πλεόνασμα το οποίο κακά τα ψέματα δεν προήλθε από την ανάπτυξη, για να είμαστε ειλικρινείς. Προήλθε από την υπερφορολόγηση. Εντάξει, έμεση και άμεση υπερφορολόγηση. Προέρχεται από πολλές πηγές. Προέρχεται από την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ. Προέρχεται από κάποια ποσά. Μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Ακριβώς. Ναι, είναι εισφορές. Με κάποιον τρόπο. Και με τη φοροδιαφυγή δεν τα πήγαμε για να σας προλάβω, δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια μαζεύτηκαν. Όχι εκείνα τα οποία λέγαμε, γιατί εδώ είχαμε ακούσει για δισεκατομμύρια. Μειώθηκε κάπως η ανεργία και έχουμε μια αύξηση των εισφορών. Έχει κάποιες πηγές. Είναι και η φορολόγηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί ξέρετε, είναι και η έμεση φορολογία, η οποία τον πνίγει τον Έλληνα, τον πνίγει στην κυριολεξία. Και είναι και το τι θα γίνει με αυτή τη διαφορετική αντίληψη Γαλλίας-Γερμανίας για τη διευθέτηση του χρέους. Απορρίπτεται από τον καινούριο Σόιμπλε, γιατί ο Σόλτς είναι στη γραμμή Σόιμπλε. Λέει, τι αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης? Όχι. Επίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν γίνει διευθέτηση του χρέους, επίσπευση του αφορολογήτου. Δηλαδή πάλι ζούμε με την αγωνία ότι παρά το γεγονός ότι τον Αύγουστο τέλος τα μνημόνια, γιατί τέλος, πράγματι, άλλο τέλος τα μνημόνια και άλλο η συνέχιση των σκληρών μέτρων. Είναι τελώς διαφορετικό. Εντάξει, η μεγάλη προϋπόθεση είναι, για την οποία νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου μετά από δύο τουλάχιστον ρητές υποσχέσεις προς την Ελλάδα, να γίνει μια ρύθμιση του χρέους που θα το καθιστά βιώσιμο. Να μπορείς και τις πολύ υψηλές δόσεις μετά το 24 να εξυπηρετήσεις και να μπορέσεις όντως πράγματι να μπεις σε ένα δρόμο ανάκαμψης. Κύριε Σταμάτη,